Η τρελή είδηση της ημέρας στον Focus. Είναι αντρική υπόθεση αυτό που ήρθα να σας πω. Έχει σχέση με το φλερτ. Βλέπεις μια ωραία κοπέλα. Σου αρέσει. Πώς θα την πλησιάσεις? Εγώ μία είδα, μία πήρα με αυτήν, θα μείνω με ρωτά σήμερα. Πώς την πλησίασες? Κοίτα αυτή τη φαλακρή. Και αυτός θα πει είδα 10 και τελικά πήρα αυτός, τη 10. Δηλαδή, δεν αφήνει με το μάτι καμία. Όλοι κοντά αυτόν από εδώ. Κατά αυτόν. Γίνα από εκεί, γίνα από εκεί. Τι είπε στη Σοφία? Τι, όταν πρώτα είδα, ναι. Κόρη του Τερζανίδης, α, δεν με παίρνει. Έτσι ξεκίνησες, καλά. Εντάξει, Γιώργο μου, είσαι κάτι πιο ρομαντικό, βρε αγόρι μου, είπες, που είσαι πιο ρομαντική φύση. Εσύ μην πεις, δεν θυμάσαι, ούτε δύο χρόνια δεν είσαι παντρεμένος. Δεν λέω τέτοιο πράγμα, απλώς το σκέφτομαι, ξέρεις, το δουλεύω. Εντάξει, θα σας πω εγώ λοιπόν. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι δύσκολη υπόθεση. Έχω ένα πολύ καλό να σου πω. Πες μου. Τι ώρα έχετε? Τι ώρα έχετε? Α, αυτή είναι ώρα. Νόμιζα εγώ τι ώρα έχω. Μα, δες τι θα μπορούσε να πει κάποιος. Άγιε, μέσα! Άγιε, άγιε! Ως εδώ. Το ο Γιάννης Μητσόπουλος λέει, εξαρτάται λέει από το μέρος, Ειρήνη. Ποιο μέρος, ρε παιδιά? Ναι, αν είναι στη θάλασσα, φαντάζομαι. Α, πολύ ωραία. Στη θάλασσα. Στην τουαλέτα και στη θάλασσα. Ναι, δεν πας στη τουαλέτα να πλύνεις τα χέρια. Στη θάλασσα, στη θάλασσα. Κοιτάς την άλλη τον Ατάλο, βγάζεις το δαχτυλίδι, τη λες, κοπελιά, ξέχασε το δαχτυλίδι και λοιπά. Γιατί στις ίδιες πηγαίνεις? Στο χολ έχει πολλά που είναι στο χολ για τον νηπτήρα, όχι στις ίδιες και λοιπά. Α, ναι, εντάξει. Λοιπόν, είπαμε. Α, καλά. Για να σου βάλουμε και μουσική. Α, εντάξει, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν αυτό που θα έβαζε ο άλλος. Άμα θα πει τρελή, είναι αυτό που θα βάλει. Είναι το τραγούδι που μόλις δει τη μισό λεπτό να ψάξει το κασετοφωνάκι του να δει τι θα βάλει. Λοιπόν, ένας Βραζιλιάνος, λοιπόν, παιδιά, έκανε μία τεχνική φλερτ. Ακούστε. Αν και δεν σας νοιάζει εσάς. Κάτσε να κλείσει τη μουσική, δεν νομίζω. Ακούστε εσείς οι υπόλοιποι. Δεν τον κόβω για ρομαντικό το Βραζιλιάνο, να ξέρεις. Γιατί ρώτησε, γιατί έχουν οι Βραζιλιάνοι? Το συγκεκριμένο. Κοιτάνε στα μάτια καταρχήν. Δεν τις κοιτάνε. Στα μάτια δεν σε κοιτάει ποτέ. Ξέχασε το. Το τραγούδι αυτό που έβαλα που είναι ένα ρομαντισμό. Ο συγκεκριμένο δεν μου φαίνεται. Δεν σε κοιτάει στα μάτια ο Βραζιλιάνος. Βεβαίως. Ναι. Ημίχρονο. Ημίχρονο στο φλερτ ή σε αυτό που βλέπετε? Ιουβέντους Ολυμπιακός. Δεν το φάγει ακόμα, έχουμε καθυστέρηση. Άντρες, λοιπόν. Την ώρα που ήταν στην παραλία με τους φίλους του. Α, μπράβο, το πιάσαμε. Βραζιλιάνος που θα ήταν. Είδε μια κοπέλα που του άρεσε. Ναι, Βραζιλιάνα ή από άλλη χώρα? Βραζιλιάνα. Τι να κάνω, τι να κάνω. Ναι, πολύ χάλια. Άθλιες. Από πίσω σαν τα μαγούλα του Βενιζέλου. Χάλια είναι. Χάλια γενικά. Ναι, εγώ απορώ, αλλά τέλος πάντων. Βρήκε και μια καημένη που του άρεσε. Λοιπόν, τι να κάνει, τι να της πει, αντίο, γεια σου, πώς σε λένε, έχει ωραίο καιρό, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Σκέφτηκε κάτι ακόμη καλύτερο, παιδιά. Για πε. Ακούστε τι έκανε ο τύπος. Έκανε μια κολοτούμπα και προσγειώθηκε δίπλα της. Ωραία, το ναι, υπάρχει και ένα σχετικό βιντεάκι. Μελισσιανίδης. Ναι. Έκανε. Ναι, πολύ ωραία, προσγειώθηκε, έπεσε δίπλα της, οριζοντιώθηκε, αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα. Το κατέγραψε η κάμερα αυτό, το κατέγραφαν οι φίλοι τους, γελάσαν, είπανε τα. Απλά το έκοψαν μετά και δεν ξέρουμε τι έγινε. Δεν ξέρουμε αν έπιασε το ειδήλιο. Εγώ μια ιδέα ήρθα να πω.